Καρτέκ καινούριο επεισόδιο και σήμερα είμαστε εδώ για να δούμε τι μπορεί να κάνει στην πράξη το καινούριο ApplePie. Όσοι είχατε δει το unboxing της συσκευής θα θυμάστε ότι είχε μέσα στη συσκευασία πάρα πολλά καλώδια. Στην ουσία όμως τα καλώδια που θα χρησιμοποιήσουμε είναι δύο. Το πρώτο είναι το καλώδιο του GPS που βλέπετε ότι είναι ενσύρματο και μπαίνει εδώ στη θύρα που λέει GPS και το δεύτερο είναι το καλώδιο της USB εδώ που μπαίνει εδώ που λέει OTG και στην ουσία αυτό είναι το καλώδιο που θα μας δώσει ρεύμα και θα είναι ο συνδετικός κρίκος με το αυτοκίνητό μας. Από εκεί και πέρα, στη συσκευασία έχει αρκετά καλώδια, τα οποία όμως δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε σχεδόν ποτέ. Τα δύο καλώδια που μας παρέχει είναι για αν θέλουμε να συνδέσουμε στα 12 volt το μποξάκι, γιατί αν δείτε έχει εδώ επιλογή για 5 και για 12, αυτά λοιπόν δεν θα τα χρησιμοποιήσετε ποτέ. Θα το συνδέετε πάντα με τη USB που είναι ο πιο απλός τρόπος και δεν χρειάζεται ούτε να ασχοληθείτε να του δώσετε ρεύμα από ασφαλειοθήκη ούτε από τον αναπτήρα. Στη συνέχεια θα βρείτε άλλα δύο πραγματάκια. Το ένα είναι ένα μικροφωνάκι το οποίο θα το χρησιμοποιήσετε μόνο αν συνδέσετε κάρτα SIM και θέλετε να πραγματοποιείτε και να δέχεστε κλήσεις στο μποξάκι. Και το δεύτερο είναι ένα ενισχυτικό σήματος, ένα εξτρά κεραιάκι το οποίο θα το συνδέσετε εάν βάλετε κάρτα SIM για να πιάνει καλύτερο σήμα. Εγώ θεωρώ ότι και χωρίς το κεραιάκι θα παίζει μια χαρά, αλλά για κάποιους που θέλουν να πιάνουν λίγο καλύτερο σήμα μπορούν να το δοκιμάσουν. Ωραία τα λόγια, πάμε όμως να δούμε στην πράξη γιατί πράγματα μιλάμε. Το μικροφωνάκι είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό που σας είπα για το ότι θα το χρειαστείτε αν συνδέσετε κάρτα SIM και θέλετε να δέχεστε και να κάνετε κλήσεις. Το αφήνουμε στην άκρη. Το κεραιάκι είναι αυτό εδώ, το οποίο το συνδέετε εδώ που λέει 4G. Και μέσα στη συσκευασία που δεν το είπα, έχει και αυτό εδώ το αυτοκόλλητο 3M, έτσι ώστε να μπορείτε να το κολλήσετε τη μία πλευρά στο μποξάκι και την άλλη σε κάποιο πλαστικό του αυτοκινήτου αν δεν θέλετε να το έχετε κάτω από το ντουλαπάκι ή οπουδήποτε αλλού πιστεύετε εσείς ότι θα είναι καλύτερα για να το χρησιμοποιήσετε. Πολύ χρήσιμο αυτό, αλλά μπορείτε να το βρείτε και στο εμπόριο για να τακτοποιήσετε το μποξάκι έτσι όπως πρέπει και να μην βγαίνει πάρα πολύ χώρο. Στα του χώρου το μποξάκι το βλέπετε εδώ, το δοκιμάζουμε σε ένα Peugeot 3008, έχει όγκο, ok, δεν είναι ότι είναι πάρα πολύ μικρό, αλλά με τον τρόπο που σας είπαμε το αυτοκόλλητο, πιστεύω θα γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Πάμε τώρα να δούμε στην πράξη τι κάνει το box αυτό. Θα πάμε να το συνδέσουμε στη USB του αυτοκινήτου μας, αυτό εδώ είναι το καλώδιο, θα το βάλουμε μέσα. Μέχρι να βρούμε και τη σωστή φορά. Ωραία, έχει συνδεθεί και θα δούμε τώρα τι γίνεται στην οθόνη του αμαξιού μας. Εγώ αν δείτε έβαλα το μποξάκι κάτω χαμηλά τώρα. Εντάξει, έχει πιάσει όλο το χώρο από το ραφάκι και τα καλώδια είναι κάπως λίγο χύμα, αλλά κάνουμε δουλειά μια χαρά. Δεν με ενοχλεί τόσο. Όσο εμείς μιλάμε βλέπετε ότι στην οθόνη έχει φορτώσει το box και αυτή εδώ είναι η αρχική οθόνη που θα συναντήσετε όταν ανοίξει το ApplePie. Θα ξεκινήσω λίγο γρήγορα να σας λέω τι ακριβώς βλέπουμε για να έχετε εικόνα. Ξεκινάμε με πάνω αριστερά που θα συναντήσετε την ώρα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δώσει ίντερνετ στο box, οπότε
δείχνει μια ώρα, ίσως την τελευταία που το χρησιμοποιήσαμε. Θέλω να πω πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί πολλοί το αναφέρουν ως ελάττωμα. Δεν είναι ελάττωμα το να μην δείχνει την ώρα και να χρειάζεται ίντερνετ για να τη δείξει σωστά, γιατί όπως καταλαβαίνετε το box μας δεν είναι ένα ρολόι το οποίο έχει δικιά του μπαταρία και είναι όλη την ώρα ανοιχτό, οπότε δείχνει και σωστά την ώρα και την ημερομηνία και όλα. Το box είναι μια συσκευή που θα το συνδέσουμε μία φορά τη μέρα, δύο φορές, τρεις, μία ώρα στο αμάξι, δύο ώρες, 20 ώρες, 21, 22 θα μείνει κλειστό. Οπότε δεν είναι δυνατόν χωρίς μπαταρία να κρατάει ρυθμίσεις και ώρα χωρίς να του την παρέχει κάποιος με κάποιο τρόπο συγκεκριμένο. Αυτός ο τρόπος λοιπόν ο δικός μας είναι το ίντερνετ. Πολύ ώρα μείναμε σε αυτό. Πάνω αριστερά θα συναντήσετε εδώ ένα εικονίδιο που δείχνει τις γραμμές αυτές της κινητής τηλεφωνίας. Τώρα δεν έχουμε συνδέσει κάρτα SIM μέσα. Αριστερά από κάτω ακριβώς είναι το σήμα του WiFi, ούτε WiFi έχουμε συνδέσει ακόμα. Το Bluetooth που είναι άσπρο, σημαίνει ότι έχει συνδεθεί. Και αν πάμε λίγο πιο πίσω να δείτε καλά την αρχική οθόνη, στην αριστερή πλευρά θα βρούμε τις τελευταίες εφαρμογές που έχουμε χρησιμοποιήσει και στο κέντρο είναι οι εφαρμογές που έχει ήδη το μποξάκι. Αυτές εδώ λοιπόν είναι οι εφαρμογές που έχει ήδη το μποξάκι, κάποιες τις έβαλα εγώ, κάποιες τις είχε το box, οπότε βλέπετε τι ακριβώς δείχνει το ApplePie. Εγώ θέλω να σας πω ότι γενικότερα είναι αρκετά γρήγορο, το αυτοκίνητό μας το βλέπει αμέσως, το βλέπει σαν μια Apple συσκευή, αν πατήσω το source θα δείτε ότι το εμφανίζει σαν Apple CarPlay. Το βλέπει λοιπόν αμέσως, δεν έχει καμία καθυστέρηση, παίζει σχετικά γρήγορα παρότι τα δάχτυλά μου τώρα είναι ιδρωμένα, έχει πάρα πολύ ζέστη. Παίζει μια χαρά. Έχει και το GPS test. Δεν ξέρω τώρα, επειδή είμαι μέσα σε γκαράζ, αν πατήσω το GPS test, λογικά δεν θα πρέπει να βγάλει ότι έχει, ότι βλέπει κάποιους δορυφόρους. Αλλά αυτό θα σας το δείξω. Θα κάνουμε ένα μικρό βιντεάκι και θα το βάλω τώρα ευθύς αμέσως να δείτε πώς πιάνει GPS και πόσους δορυφόρους πιάνει. Για να δούμε τώρα στην πράξη πώς δουλεύει το GPS και τι σήμα πιάνει. Βλέπετε ότι έχει 18-19 δορυφόρους έχει βρει και έχει χρησιμοποιεί τους 7, τους 8, τους 9 ανάλογα με το σήμα που έχει. Το πλεονέκτημα του GPS του συγκεκριμένου είναι ότι είναι ενσύρματο και έτσι δεν χρειάζεται να πληρώσετε για εγκατάσταση κάποιο ηλεκτρολόγο. Το μειονέκτημά του είναι ότι θα πρέπει να βρείτε κάπου να το κρύψετε ή να το αφήσετε εδώ, όπως το έχω εγώ τώρα προσωρινά που κάνω τα βίντεο, να το αφήσετε εδώ πάνω από το μποξάκι. Έτσι, εντάξει, είναι λίγο αντιαισθητικό, αλλά σημασία έχει ότι κάνει τη δουλειά του. Αν πατήσετε οπουδήποτε στην οθόνη θα σας εμφανίσει αυτή την άσπρη κουκίδα. Δεν μένει πάρα πολύ ώρα, 3-4 δευτερόλεπτα. Αρχική οθόνη είναι το μπλε σπιτάκι. Το πράσινο είναι να πάμε μία πίσω. Τα κίτρινα είναι για να δούμε τι είναι ανοιχτό. Το μοβ είναι το εικονίδιο του μικροφόνου. Το άσπρο είναι ένα κουμπί για να κάνουμε έξοδο από κάποιο πρόγραμμα. Και τα δύο τελευταία, το πορτοκαλί αν το πατήσουμε διαγράφει την προσωρινή μνήμη. Και το τελευταίο είναι το MOV. Τώρα, εάν είχα κάποιες εφαρμογές ανοιχτές, θα έδειξε ήδη τις δύο εφαρμογές που έχουμε ανοιχτές. Αν πατήσουμε Clear All, θα τα διαγράψει και θα μας αφήσει στην αρχική οθόνη να βλέπουμε μια καθαρή οθόνη χωρίς εφαρμογές ανοιχτές. Υπάρχει το Play Store για να μπορείτε να κατεβάσετε ό,τι μα ό,τι εφαρμογή θέλετε και σαν μια πρώτη γνωριμία θα σας πω μερικά πράγματα όσον αφορά τις εφαρμογές που έχει στην οθόνη. Η μία είναι τα Google Maps, τα οποία υπήρχαν, το Waze, το γνωστό πρόγραμμα GPS, ο Chrome, το YouTube, το Play Store το είπαμε και το ξέρουν όλοι, το Bluetooth Phone είναι μια εφαρμογή η οποία συνδέεται με Bluetooth με το κινητό μας και στην ουσία μας δίνει τη δυνατότητα να δεχόμαστε και να κάνουμε κλήσεις, το Gris TV Radio είναι μια εφαρμογή τηλεόρασης, οι ρυθμίσεις μας. Αν πάμε πιο αριστερά
Υπάρχει το Spotify, η γνωστή εφαρμογή για μουσική, το File Manager για να μπορούμε να μπαίνουμε στο box μέσα, το Messenger από το Facebook που έχω κατεβάσει εγώ, το Outlook το έχω κατεβάσει επίσης εγώ, το Speed Play είναι η εφαρμογή η οποία μέσω αυτής θα έχουμε Wireless Android Auto και Wireless CarPlay, το OBD Check Torque είναι μια εφαρμογή που συνδέουμε ένα OBD στο αυτοκίνητό μας και μας δείχνει ενδείξεις από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, το γνωστό Netflix, όλοι το γνωρίζετε με τις ταινίες, το VLC, το οποίο είναι μια εφαρμογή, ένας player για να παίζετε τραγούδια, βίντεο κτλ, ταινίες, το APK Installer είναι μια εφαρμογή της συσκευής για να μπορείτε να κάνετε install κάποια αρχεία APK, το Bluetooth Music για να παίζετε Bluetooth από το κινητό σας, μια εφαρμογή, το Snapdragon Gallery, για να μπορείτε να βλέπετε φωτογραφίες, το GPS Test, το οποίο είναι μια εφαρμογή που θα μας δώσει τη δυνατότητα να βλέπουμε πόσους δορυφόρους πιάνει, το Easy Connection, να σας πω την αλήθεια, δεν το έχω χρησιμοποιήσει, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είναι κάποια εφαρμογή που κάνει mirroring. Το YouTube Music είναι άλλη μια εφαρμογή του YouTube για μουσική. Το Update είναι κάτι σαν το Play Store, μπορείς να κατεβάσεις εφαρμογές. Το Gboard μάλλον λέγεται, είναι το γνωστό πληκτρολόγιο. Και αν πάμε προς τα πίσω, υπάρχει το τηλέφωνο, το οποίο θα το χρησιμοποιήσετε μόνο αν συνδέσετε κάρτα SIM, τα μηνύματα, οι επαφές, το Google Assistant, τα δύο Antutu Benchmark, η εφαρμογή Teams της Microsoft, ένας Explorer, και όσο πάμε πιο πίσω θα βρείτε κάτι της Google, το YouCenter που είναι μια εφαρμογή των Κινέζων για να μας δείχνει τι σήμα πιάνει το GPS, και το KK Box, παρότι είναι προεγκατεστημένο, δεν υποστηρίζεται στην Ελλάδα, είναι μια εφαρμογή για μουσική από ό,τι έχω καταλάβει. Αυτά λοιπόν είναι που θα συναντήσετε τώρα στο μποξάκι, θα πάμε πίσω. Αυτή ήταν ουσιαστικά η πρώτη γνωριμία μας με το Android Car Box της ApplePie. Το σημερινό βίντεο αποτελεί το πρώτο μέρος της επίδειξης της συσκευής. Δεν θα τα δούμε όλα σήμερα, θα σας δείξω λίγα πραγματάκια και θα τα δούμε τα περισσότερα από Σεπτέμβρη στο δεύτερο μέρος. Τώρα, όσον αφορά την κάρτα SIM, εγώ ήδη θα προσπαθήσω να ανεβάσω λίγο το box. Βλέπετε ότι έχω ήδη έτοιμη μια κάρτα SIM για να την τοποθετήσω. Δείχνει και το σωστό τρόπο που πρέπει να μπει. Θα τη σπρώξω μέσα στην σχισμή. Να κουμπώσω, να ακουστεί το κλικ. Για να δούμε, είναι και λίγο δύσκολο με το ένα χέρι. Έχουμε ήδη βάλει την κάρτα SIM στο ApplePie. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η συσκευή δεν είναι plug and play. Εγώ τώρα την τοποθέτησα όσο η συσκευή μας ήταν κλειστή. Αν την τοποθετήσετε ενώ η συσκευή είναι ανοιχτή, θα πρέπει από τη στιγμή που κουμπώσει η κάρτα SIM να κάνετε μία επανακίνηση για να μπορεί να τη δει το σύστημα. Έχετε στο μυαλό σας ότι ίσως χρειαστεί να βάλετε χειροκίνητα το σημείο πρόσβασης, έτσι ώστε να μπορεί να πάρει σήμα κινητής τηλεφωνίας το μποξάκι. Τώρα εγώ βρίσκομαι μέσα στο γκαράζ, αν δείτε πιάνει μια γραμμή το σήμα το 4G, ok, δεν είναι πάρα πολύ καλό το σήμα μας εδώ μέσα, αλλά βγαίνοντας έξω θα παρατηρήσετε ότι το σήμα βελτιώνεται και πάμε προς το κανονικό. Πάμε να βγούμε λοιπόν μια έξω να δούμε τι σήμα πιάνει. Έχουμε πάει έξω σε ανοιχτό χώρο. Θα δείτε ότι το σήμα έχει βελτιωθεί. Έχει πάει στις 3 γραμμές από τις 4. Βέβαια εμείς τώρα κάνουμε χρήση από το κεραιάκι, αυτό εδώ είναι, που μας παρέχει η συσκευασία. Αν το αφαιρέσω, λογικά πρέπει να χάσει. Για να δούμε. Τώρα που το έβγαλα, φαίνεται να δείχνει το ίδιο ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, στις δοκιμές που έχω κάνει, φαίνεται ότι
το χρειάζεται το κεράκι, το βοηθάει αρκετά, του δίνει ένα boost έτσι στο σήμα, οπότε καλό θα είναι όσοι μπορείτε, δεν πιάνει πολύ χώρο, να το έχετε μόνιμα πάνω. Να, τώρα το έχασε εντελώς το σήμα, μόλις βάλω το κεράκι λογικά θα πάρει τα πάνω του. Θα δοκιμάσω λίγο να βάλω κάτι στο Chrome, να δούμε αν παίζει, για να δούμε ότι υπάρχει ίντερνετ βασικά. Ας πούμε το newsbomb. Δουλεύει μια χαρά. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα για το box μας να έχουμε μια κάρτα SIM η οποία θα έχει data και θα μπορούμε έτσι να παίζουμε χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε access point το κινητό μας. Νομίζω ότι αυτό εδώ είναι ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα που έχει το box της ApplePie. Ένα από τα σημαντικότερα, αν όχι το σημαντικότερο όλων. Μιας που είμαστε εδώ, θέλω να σας δείξω λίγο και την εφαρμογή του τηλεφώνου. Βλέπετε εδώ, είναι πολύ διαφορετική από τα άλλα που έχουμε δείξει. Έχει κάποια τηλέφωνα στην αρχή, έχει τις κλήσεις μας, έχει τις συσκευές που είναι paired, έχει εδώ το Bluetooth με διάφορες ρυθμίσεις, έχει το πληκτρολόγιο μας αν θέλουμε να καλέσουμε κάποιον και έχει και μουσική αν θέλουμε να παίξουμε αρχεία μουσικής. Το μόνο πρόβλημα που έχω εντοπίσει σε αυτή την εφαρμογή, ενώ παίζουν όλα φοβερά και να μιλήσετε και ο άλλος ακούει μια χαρά, είναι ότι όταν σε καλούν δεν σου εμφανίζει τον όνομα του καλούντα. Αυτό ίσως παίζει ρόλο επειδή είναι στα ελληνικά και η συσκευή αυτή είναι στα αγγλικά. Τώρα, εάν πάμε στις επαφές και δοκιμάσουμε να κάνουμε αναζήτηση, πάλι έχει στα αγγλικά, δεν θα μπορείτε να κάνετε αναζήτηση, θα πρέπει να κάνετε χειροκίνητα να πηγαίνετε πάνω κάτω και όποια τηλέφωνο θέλετε να πάρετε, το επιλέγετε και πατάτε το κουμπί για να κάνει την κλίση. Δεν έχουμε να δείξουμε κάτι άλλο. Ήταν η πρώτη γνωριμία όσον αφορά το box της ApplePie. Τα υπόλοιπα θα τα δείξουμε μετά το τέλος του καλοκαιριού, από Σεπτέμβρη. Ουσιαστικά ήταν το πρώτο μέρος της παρουσίασης της συσκευής της ApplePie. Μην ξεχνάτε να πατήσετε like, subscribe στο κανάλι, να πατήσουμε το καμπανάκι, να έχετε όλοι ένα όμορφο καλοκαίρι μέχρι το Σεπτέμβριο που θα τα πούμε ξανά. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας!